Είμαστε πλέον μετά από τόσο καιρό έτοιμοι να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο αφού έχουν προηγηθεί αρκετές συνεργασίες και συζητήσεις για το πώς θα πρέπει στην περιφέρεια Πελοποννήσου πιλωτικά να δημιουργηθεί ένα πάρκο με επιχειρηματικό ενδιαφέρον γύρω από τη λίμνη του Λάβου. Είναι αυτό το θέμα που μας απασχολούσε πολλά χρόνια τώρα, αλλά θεωρώ ότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ωριμότητας για να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε. Το σχέδιο το δικό μας έχει δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι να δημιουργηθούν όλες οι συνθήκες των υποδομών για πρόσβαση στην λίμνη. Κυρίως που θα στοχεύει την πρόσβαση από τον 111 και την πρόσβαση από το υπόλοιπο οδικό δίκτυο του Βιτίνα, Λαγκάδια και μέχρι κάτω. Το ένα θέμα είναι αυτό, το οποίο αυτή τη στιγμή μας απασχολεί και ήρθαμε εδώ για να δώσουμε οριστική κατεύθυνση το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε. Το δεύτερο θέμα είναι ότι σε ένα πρόγραμμα που ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή από το καινούριο επιχειρησιακό μας πρόγραμμα έχουμε προβλέψει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα χωρικής ανάπτυξης, το λεγόμενο TAP Talk, όπου συμμετέχουν και πολλοί φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θα είναι ο κύριος μοχλός που θα μας δώσει επιπλέον δαπάνες για να ολοκληρώσουμε την πρόσβαση και από την άλλη πλευρά θα μας δώσει και δαπάνες για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε υποδομές δραστηριοτήτων. Αφού αυτά προχωρήσουν, είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα για το πώς θα αναπτυχθεί η λίμνη. Η λίμνη, κυρίως, εάν θέλουμε να είναι βιώσιμη και να δημιουργήσει προϋποθέσεις οικονομίας, για μια περιοχή η οποία δυστυχώς το ζούμε όλοι μας καθημερινά, συνεχώς ερημώνει, έχουμε έντονο πλέον το φαινόμενο της ερημοποίησης και αυτό είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για την ένταξη και για τη λειτουργία αυτού του προγράμματος που είπα προηγούμενα, θα προχωρήσουμε στο να ετοιμάσουμε μία μακέτα το πώς θα γίνει η ανάπτυξη και ποιο θα είναι το επιχειρηματικό ενδιαφέρον, το οποίο κυρίως θα στηρίζεται στην δημιουργία ενός ποδηλατοδρομίου, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο για τουριστικό προορισμό. Από την άλλη πλευρά, τα μονοπάτια τα οποία θα συνδέουν τη λίμνη με τις ευρύτερες περιοχές, αλλά κυρίως με το πιστοποιημένο πλέον μονοπάτι, το Menalon Trail. Και αμέσως μετά, αφού είμαστε έτοιμοι με τη μελέτη μας σκοπιμότητας, θα προχωρήσουμε σε έναν, και αφού λύσουμε το θέμα το ιδιοκτησιακό για να δούμε ποιος θα προχωρήσει και θα πάρει αυτή την πρωτοβουλία, θα προχωρήσουμε σε έναν διεθνή διαγωνισμό με πρόσκληση ενδιαφέροντος. Να δούμε ποιοι ενδιαφέρονται και αν ενδιαφέρονται επιχειρηματίες να επενδύσουν στην περιοχή. Αυτό είναι το σχέδιό μας. Το σχέδιό μας έχει και χρονοδιάγραμμα. Σήμερα θα καταλήξουμε, αφού κάνουμε αυτή την αυτοψία, περίπου που θα επενδύσουμε για την προσβασιμότητα στη λίμνη. Και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση των υπόλοιπων υποδομών. Το πρόγραμμα αυτό που σας είπα, το οποίο κυρίως εστιάζεται στην περιοχή της Γορτινίας, με κύριο σημείο αναφοράς τη λίμνη του Λάδωνα,
είναι ένα εξαιρετικά οικονομικό εργαλείο το οποίο θα μας δώσει πάρα πολλές δυνατότητες. Θεωρώ και πιστεύω ότι αυτό θα προκαλέσει το ενδιαφέρον κάποιων επιχειρηματιών για να επενδύσουν εκεί. Γιατί εάν δεν επενδύσουν εκεί, ασφαλώς τα πράγματα δεν έχουν κανένα νόημα. Εμείς θα κάνουμε αυτές τις επενδύσεις που απαιτούνται προκειμένου αυτοί που θα θέλουν να επενδύσουν να έχουν λόγους για να το κάνουν. Πρώτα απ' όλα θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μου, γιατί τηλεφώνησα χθες να βρεθούμε όλοι σήμερα εδώ. Όλοι μαζί να κουβεντιάσουμε. Τώρα μεταξύ μας τηλεφώνησε γιατί εγώ. Ναι. Ξεχνιόμαστε δηλαδή. Νικολακίδη. Τζακωνόμαστε για αυτά τα πράγματα. Για τα δύο μικρά πράγματα τζακωνόμαστε. Λοιπόν, και αυτό αποδεικνύει σήμερα και η δική σας προσέλευση εδώ ότι σας ενδιαφέρει ο τόπος. Και αν είμαστε πολλοί, θα ακούσουν πολλές γνώμες. Και άμα ακούγονται πολλές γνώμες, βγαίνει στο τέλος κάτι καλό. Άκουσα και από τους δύο προηγούμενους, και από τον Πέτρο και από τον Γιάννη, τη λέξη ερημοποίηση. Και είναι κρίμα σε μια περιοχή η οποία έχει τέτοιες προδιαγραφές να υπάρχει ερημοποίηση. Έχουμε τη λίμνη του Λάδωνα που πραγματικά είναι ένα διαμάντι εδώ πέρα, ένας κρυμμένος θησαυρός και τόσα χρόνια έχει μείνει ανεκμετάλλευτη όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι. Που εκμεταλλεύεται η ΔΕΗ, αλλά τουριστικά είναι ανεκμετάλλευτη. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα σημεία αυτά της Αρκαδίας τα οποία πρέπει να ρίξουμε το βάρος και να το αναπτύξουμε. Αυτό το καταλάβαμε και σαν περιφέρεια και σαν δήμος και συνεργαζόμαστε άψογα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την περιοχή, γιατί μόνο έτσι μπορεί να αναπτυχθεί η περιοχή. Το να κάνεις κάτι σε ένα χωριό δεν προσφέρει στην ανάπτυξη. Όταν κάνεις όμως κάτι στη λίμνη, η οποία είναι στη μέση τόσων οικισμών γύρω-γύρω, προσφέρει στην ανάπτυξη. Αυτό που θέλω να πω και να πάμε επιτόπου μετά μαζί να συναποφασίσουμε τι θα κάνουμε, ο καθένας με την άποψή του για την περιοχή, αυτό που έχω να πω σήμερα είναι ότι άκουσα από τον Γιάννη προηγουμένως για κάποια έργα τα οποία προβλέπει η μελέτη για να γίνει αναβάθμιση και αξιοποίηση της λίμνης. Απλώς θέλω να τονίσω ότι πέρα από τον δρόμο της Μυγδαλιάς μέχρι της Κυράς Γεφύρη που ολοκληρώθηκε και το βλέπετε καθημερινά που περνάτε από εκεί και το σκεπτικό μας ήταν να έρθει κοντά το Έλατο με τη λίμνη, δηλαδή το Βαλτεσινίκο που είναι ένας προορισμός τουριστικός να έρθει κοντά στη λίμνη του Λάδωνα. Πέρα θα συνδέσουμε την Αρκαδία με την Αχαΐα, την πέρα μεριά της λίμνης με την δόθε μεριά της λίμνης, αλλά το σημαντικότερο αναπτυξιακό ήταν να φέρουμε το κομμάτι του Ελάτου κοντά στη λίμνη και το πετύχαμε. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε άλλα 2-3 έργα τα οποία αφορούν την πρόσβαση στη λίμνη. Τα οποία αυτά έχουν μπει στο πρόγραμμα, έχουν γίνει μελέτες, εδώ είναι οι τεχνικές μας υπηρεσίες να μας το επιβεβαιώσουμε, έχουν τα χρήματα και πρέπει αυτό να υλοποιηθούν. Είμαστε στη φάση υλοποίησης. Και πιστεύω, αν όλα πάνε καλά, ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουν υλοποιηθεί τα έργα αυτά, τα οποία θα θεωρούν σημαντικά για την αναβάθμιση και την αξιοποίηση της περιοχής. Το πρώτο αφορά το δρόμο από Κυράς Γεφύρη μέχρι εδώ, Πουρναριά. Είναι ενταγμένο έργο με 500.000 ευρώ. Τα μισά λεφτά ήταν από τη ΔΕΗ παλιά και τα άλλα είναι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είναι 500.000 με μεγάλες αλλαγές στις στροφές πριν την Μουριά κάτω. Είχαμε επισκεφθεί μάλιστα τους μηχανικούς της περιφέρειας τελευταία την περιοχή. Δηλαδή το σημαντικό θέμα δεν είναι το πόσο γρήγορο δρόμο έχουμε, το πόσο ασφαλή δρόμο έχουμε. Γιατί αυτό ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρουν εδώ οι δρόμοι ταχύτητος. Μας ενδιαφέρει ο επισκέπτης, ο οποίος έχει μία κατεύθυνση, έτσι, ο οποίος απολαμβάνει το τοπίο, να έχει και να νιώθει ασφαλής ότι πηγαίνει σε έναν δρόμο που έχει ασφάλεια και που του δίνει τη δυνατότητα να απολαύσει, να απολαύσει το περιβάλλον και βέβαια ότι είναι ασφαλής και ότι μπορεί να φτάσει. Και μάλιστα είχαμε επισκεφτεί με τις τεχνικές υπηρεσίες στην περιοχή. Κάναμε μια χάραξη εκεί στις στροφές επικίνδυνες που είναι και θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όσους ιδιοκτήτες απευθυνθήκαμε. Οι άνθρωποι αθλοκερδώς είπαν, δίνουν την περιουσία τους να γίνει ο δρόμος πιο καλός, πιο ασφαλής, πιο άνετος. Επίσης θέλω να πω ότι έχουμε με προϋπολογισμό και μελέτη το κομμάτι από Περδικονέρη προς Λίμνη Λάδωνα, είναι με 200.000 αν δεν κάνω λάθος ηλία, το οποίο είναι και αυτό, έχει τελειώσει η μελέτη και έχουν μπει και τα χρήματα και είναι στη φάση υλοποίησης, ώστε να βελτιώσουμε την πρόσβαση και από τα Τρόπαια προς τη λίμνη. Επίσης, έχουμε εντάξει και ένα μεγάλο μέρος του δρόμου από το Γεφύρι του, του Θεοχτίστου, από το 111, παράλληλα με το ποτάμι και με τη λίμνη, να φτάσουμε σιγά στο Γεφύρι. Δεν ξέρω εκεί πόσα
μέτρα θα γίνουν, δεν γίνονται πάρα πολλά στην πρώτη φάση, έχουμε βάλει λίγα χιλιόμετρα. Σκοπός μας είναι πάντως να τον βελτιώσουμε τον δρόμο αυτό και να τον κάνουμε ασφαλτόδρομο, να φτάνει μέχρι τη σκυρά στο γεφύρι, γιατί είναι πολύ εύκολη πρόσβαση από το 111 γεφύρι Θεοχτίστου, παραποτάμια και παραλαδόνια μετά να φτάνουν μέχρι κάτω. Αυτά θέλω να πω για τους δρόμους. Πιστεύω ότι κάνοντας όλα αυτά θα πετύχουμε αυτό που έχουμε σκοπό, που δεν θέλουμε σαν στόχο, να αξιοποιηθεί αυτός ο τόπος. Ένα προβληματάκι το οποίο έχω εντοπίσει είναι με τη στάθμη του νερού της λίμνης, το οποίο εδώ είναι και ο Γιάννης ο Σταθάς, να μας πει το θέμα αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε να ανέβει η στάθμη της λίμνης για τους χειμερινούς μήνες. Αυτή η λίμνη γίνεται ένα ποτάμι. Μήπως πρέπει και το χειμώνα, δεν ξέρω τι περιθώρια έχει ΔΕΗ, γιατί είχαμε μιλήσει κάποτε και με τον διευθυντή των υδρολογικών εργοστασίων της ΔΕΗ και είχε πει ότι υπάρχουν περιθώρια να ανέβει στάθμη. Να δούμε και το θέμα αυτό, αλλά βλέπω το ενδιαφέρον σας. Αυτό είναι ευχάριστο σήμερα που έγινε εδώ. Πιστεύω ότι είναι η αρχή για την αλλαγή πορείας της περιοχής αυτής. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, και ο Πέτρος προηγουμένως, είμαι σίγουρος ότι αυτή η περιοχή, αξιοποιώντας την του Λάδωνα, θα αλλάξει μοίρα. Όλα αυτά θέλω να πω. Καλώς ήρθατε και πάλι, καλώς σας βρήκαμε, καλή χρονιά να έχουμε.